φίλοι, γεια σας. Συμπληρώνουμε σχεδόν, το Φεβρουάριο θα συμπληρώσουμε, δύο χρόνια πολέμου. Στην Ουκρανία, το Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία αποφάσισε να εισβάλλει σε αυτό το οποίο ε, βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή σε ένα μέτωπο το οποίο σε μεγάλο βαθμό το προκάλεσε η Δύση. Έχουμε μιλήσει εκτενώς για το ζήτημα αυτό. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για μια εισβολή σε ένα κυριαρχό κράτος, έχουμε σχολιάσει και τη στάση της μιας χώρας και της άλλη. Τι ευθύνε και το καθεξής, Σήμερα, καθώ ε, ξεκινάει το, σε λίγε μέρε το νέο έτος, το 2024, ε, θέλω λίγο να δούμε τι, τι υπάρχει, τι μπορούμε να δούμε στο μέλλον για αυτή τη διένεξη, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Δημιουργεί ξεκάθαρα μια ψήφιση των σχέσεων μεταξύ τη Δύση και τη Ρωσία και χωρών συμμαχικών με τη Ρωσία, αλλά δημιουργεί και τεράστιε οικονομικέ, ενεργειακέ επιπτώσει ε, σε όλο τον πλανήτη. Ας δούμε λοιπόν ποια χώρα θα έχει το πάνω χέρι σύμφωνα με τις προβλέψεις, με την ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε για τη χρονιά που μας έρχεται. Η Ρωσία ή η Ουκρανία. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξη του καναλιού έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητας αν θέλετε η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερους Έλληνες, σε όλους και περισσότερες Ελληνίδες. Γεια σας φίλε και φίλοι, χαιρετισμούς από την ε, θα πω κρύα Αθήνα. Αν και δεν είναι όσο κρύα, είναι το μέτωπο στο Ντονιέτσκ, στο Λουχάντσκ, στη Χερσόνα, που γίνεται ο πιο αιματηρό ε, πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών, ενό λαού Ουκρανικού και Ρωσικού, που ξεκάθαρα είναι αδελφική λαοί, είναι εγκληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Προφανώ σκοτεινέ δυνάμει μπήκαν μέσα, ε, εν, ενδιάμεσα αυτές τις δύο. Ε, σε αυτού του δύο λαού, για να σου οδηγήσουν στο... στην αδελφοκτονία, θα την πω έτσι, τη χαρακτήριζα. Και προφανώ κάποιο κερδίζει εδώ. Εντάξει, δεν είναι η Ρωσία, δεν είναι η Ουκρανία. Άλλε χώρε κερδίζουν ε, ε χρησιμοποιούν προφανώ του δύο αυτού λαού για τα εμπεριαλιστικά του συμφέροντα. Κατά όλα τα, όπω δείχνουν όλα, οι Αγγλοσάξονε είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τον πόλεμο αυτό. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν δύο λαοί οι οποίοι πολεμούν εδώ, δύο χώρε ορθότερα, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον η μία χώρα τη άλλη. Και πρέπει να δούμε λίγο τι μέλη γενέστε εδώ για το 2024, καθώ τα πράγματα δείχνουν δύσκολα για μία εκ των δύο χωρών. Ε, οι προβλέψεις για την ρωσική οικονομία, για, την, για το κατά πόσο η Ρωσία θα μπορούσε να αντέξει αυτό τον πόλεμο, νομίζω ότι έχουν α, διαψευστεί. Η Δύση έσπευσε να καταδικάσει την ρωσική οικονομία, να καταδικάσει την ρωσική αμυντική βιομηχανία, αν και αυτή χρειάστηκε τη βοήθεια άλλων χωρών όπως το Ιράν, η Κίνα, ακόμα και η Βόρειος Κορέα για να ανταπεξέλθει, καθώς άλλωστε είχε απέναντί της σύσσωμη την ατοϊκή μηχανή. Ε, Παρ' όλα αυτά, που είχαμε πει εξ αρχή και το, είχαμε πει, το είχα πει και πριν γίνει αυτό το κανάλι, πριν ξεκινήσει αυτό το κανάλι, όταν ξεκίνησε ο πόλεμο. Το κανάλι το ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2022, από το Φλεβάριο του 2022, έλεγα ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια άμεση νίκη τη Ρωσία, που απέτυχε στην επιχείρηση Αστραπή που επιχείρησε το Κρεμλίνο, από εδώ και πέρα θα μιλάμε για έναν πόλεμο αντοχή. Ποια χώρα θα αντέξει περισσότερο, και επειδή η Ουκρανία, ξέρετε, δεν έχει τη δυνατότητα να αντέξει και δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να πολεμήσει. Αλλά η υποστήριξη που δέχεται από τη Δύση είναι αυτή που την καθιστά έκτη αυτού του πολέμου, κατά ψέματα. Το ζήτημα τελικά εξελίχθηκε στο κατά πόσο θα μπορέσει η Δύση να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, την Ουκρανία πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά. Διότι έχει επέλθει η λεγόμενη κόποση στι δυτικέ χώρε. Ευτυχώ να πιστεύω ότι στη χώρα μα, παρόλο που προσπάθησαν, το κόμμα τη Νοδού, το οποίο είναι εξαγορασμένο από την Αμερική και οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά. Εκπρόσωποι τύπου τη Ουάσιντον στη χώρα μα. Ε, Παρ' όλε τι προσπάθειέ του, δεν έχουν ε, κάνει πλήση εγκεφάλου στο, στη χώρα πέρα από τα κομματικά του μαντριά. Στου υπόλοιπου πολίτε δεν μα έχουν επηρεάσει τόσο, έτσι ώστε να μην ε, λέμε όλοι, η πλειοψηφία του κόσμου, πω αυτό ο πόλεμο πρέπει να σταματήσει. Και όχι να συνεχιστεί για να πλουτίζουν οι νεοδημοκράτε και δυστυχώ όχι τα κομματικά μαντριά, οι άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτό το κόμμα, αλλά οι ηγέτε του, δηλαδή. Υποφέρουν όλοι, υποφέρουμε σαν λαό για να πλουτίζει ε, αυτή η μαφία που λέγεται Μιτζοτακέκ, Ονουδού, το ξέρετε. Πρέπει να δούμε λοιπόν τώρα, μια και έχει επέλθει αυτό ο κορεσμός και αυτή η κόπωση, ε, τι με λιγενέστε, διότι οι Ουκρανοί φαίνεται πω αντιμετωπίζουν ένα πολύ δύσκολο 2024. Και μάλιστα ε, από την αντίπαλευση, ξεκινήσουμε από τη Ρωσία, ε, διότι ε, ε, είχαμε κάποιε δηλώσει από τον ε, Πούτιν, τον πρόεδρο τη Ρωσία, καταρχά. Ούτε ο Πούτιν είναι δημοκρατικό πρόεδρο, ούτε ο Ζελένσκι είναι. Ο Ζελένσκι είναι ένα, έχει ναζιστικέ ιδέε. Ο αυταρχικό ηγέτη είναι ο Πούτιν. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δημοκρατία στι δύο αυτέ χώρε. Όπω άλλωστε, φίλε και φίλοι, δεν, υπάρχουν, ούτε, δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα δημοκρατία. Υπάρχει κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή, έχουμε μια δράκα ανθρώπων διεφθαρμένων ανίκανων καταληψιών, βλέπε Τσίπρα, ή γόνων ανίκανων, βλέπε Μτσοτάκη που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή του, να μα κυβερνούν. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει ολιγαρχία, κοινοβουλευτισμό. Άρα. μη μαλώνουμε για το ποια χρόνια είναι πιο δημοκρατική. Να δούμε λίγο τα οικονομικά. Σύμφωνα με τον Πούτιν, έχει ε, καταφέρει ε, να φτάσει τη χώρα του σε ε, ένα ε, οικονομικό επίπεδο άκρος εύρωστο. Είπαμε ότι υπήρχαν προβλέψεις εναντίον της, ε, μάλλον εις βάρος της ρωσικής οικονομίας, αλλά κατάφερε, όπως όλα δείχνουν, ακριβώς λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του καθεστώτος, να μεταφέρει την οικονομία σε κατάσταση πολεμική. Ουσιαστικά έχει μια πολεμική οικονομία από τη στιγμή η Ρωσία, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τις εμπορικές της σχέσεις παράλληλα. Δηλαδή δεν είναι ότι έχασε τις συναλλαγές της και τις εταιρικέ της ε, σχέσεις, τις ε, μετεξέλιξε σε επαφές με την Ανατολή. Δηλαδή με την Κίνα, την Ινδία και το Ιράν. Έχει ε, φτάσει λοιπόν στο επίπεδο, όπως μας λέει ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν, να ε, δεσμεύσει για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, για το που μας έρχεται το 2024, 157 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο είναι ρεκόρ για την μετασοβιετική εποχή της χώρας αυτής. Πρόκειται για ένα τεράστιο ρεκόρ. Ε, ταυτόχρονα είναι ένα, μια αύξηση της τάξης του 70% στον αμυντικό προπολογισμό τη χώρα σε σχέση με τον τρέχοντα προπολογισμό του 2023. Άρα, το 2024 η Ρωσία θα έχει 70% περισσότερε ε, ε, περισσότερες οικονομικέ επενδύσει στον τομέα ε, τη άμυνας και του πολέμου αυτού με την Ουκρανία. Τα πράγματα δεν είναι τόσο θετικά για την περίπτωση του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίο δεν έχει χρήματα. Προσπάθησε να λάβει. Τα 61 εκατομμύρια, 61 εκατομμύρια δολάρια από του Αμερικανού ακόμα δεν έχει καταφέρει να τα λάβει. Από τη Γερουσία, η οποία δεν θέλει. Ε, Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, ιδίω ε, ε, άνθρωποι που δεν δέχονται τον ε, επεμβατικό ρόλο των είπα στο, στο εξωτερικό και ιδίω των δημοκρατικών αυτών που κυβερνούν τον Λευκό Οίκο, δεν συμφωνούν και έχουν ουσιαστικά ναρκοθετήσει να τον προπολογισμό που θα εξασφάλιζε ο Ζελέσκι τα 61,4 δισεκατομμύρια δολάρια από του Αμερικανού. Παράλληλα. Δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε τα 76,6 δισεκατομμύρια δολάρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ διότι υπάρχουν διαφωνίε και ο παράγοντα Ουγγαρία θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά ε, και κοιτάξτε για να ε, μην... Ε, να, να, για να κυριολεκτούμε εδώ πέρα. Πράγματι μπορεί να λάβει και τα δύο η Ουκρανία. Να λάβει δηλαδή και τα 61 εκατομμύρια από του ε, Αμερικανού και τα 75 εκατομμύρια από εμά. Τι να πω, <laughs> ό,τι και να πω θα είναι λίγο, στο μαύρο βαρέλι αυτό στη μαύρη τρύπα αυτή μάλλον το βαρέλι δίχως τρύπα που λέγεται Ουκρανικό Μέτωπο ωστόσο νομίζω ότι είναι σαφές πως και μόνο το γεγονός ότι δεν τα παίρνει με λευκές επιταγές όπως τα έπαιρνε μέχρι τώρα η Ουκρανία αυτό δείχνει ότι δεν θα υπάρξουν άλλα αυτή είναι η δική μου εντύπωση δηλαδή αν καταφέρει μετά από πιέσεις, μετά από τέτοια κατάσταση, μετά από τέτοιες διαφωνίες και δυστοκίες στην αμερικανική Γερουσία, να λάβει τα 60 δισεκατομμύρια, πώ θα τολμήσει μετά. Και έρχονται και εκλογέ, θα μου πει. Προφανώ, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πάλι ο Μπάιντεν πρόεδρο. Αλλά πώ θα μπορέσει ο πρόεδρο, τον είπα, να ζητήσει ξανά λεφτά, εάν δεν δείξει η, η, η Ουκρανία νίκε επί του πεδίου, που δεν θα δείξει όπω όλα δείχνουν. Θα έχει παγώσει το μέτωπο, θα, θα πούμε και αυτά. Αλλά πώ θα μπορέσει, δηλαδή με τα χίλια παρακαλετά, εάν πάρει τα 60 δισεκατομμύρια, μετά τελειώσαμε. Στην Ευρώπη μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οι Γερμαναράδε νεοναζί είναι υποστηρικτέ του αίματο. Πιστεύω ότι ο Σόλτ και η Φοντερέλνη κάθε βράδυ κάνουν μπάνιο σε αίμα παιδιών. Δεν ξέρω τι κάνουν. Θέλουν, θέλουν φόνου, θέλουν πόλεμο. Είναι τρελοί άνθρωποι. Και πιέζουν και δίνουν κτλ. Και Βλέπουμε την γερμανική οικονομία να έχει μπει σε ταχύτητα πολεμική και ανατριχιάστε ελεύθερα. Τη γερμανική οικονομία να έχει μπει σε πολεμική ταχύτητα στο Ουκρανικό, ανατριχιάστε ελεύθερα. Η Bundeswehr το λέω και χορήγη όλο μου το σώμα. Η Bundeswehr είναι η, ο στρατός των Γερμανών και αυτός ε, έχει ε, επενδύει πολλά η Γερμανία στον αμυντικό της εξοπλισμό, στον αμυντικό προπολογισμό μάλλον. Και όπως σας είπα πρέπει να δούμε ότι οι Ουκρανοί θα πρέπει να αποδείξουν πως αυτά τα λεφτά δεν τα κάνει γυναίκε ο Ζελένσκι δεν ξέρω τι τα κάνει και ναρκωτικά αυτή που είναι η Ναζί του Κιεβού, ότι τα κάνουν νίκε. Διότι θυμάστε το την πολυδιαφημιζόμενη αντεπίθεση του καλοκαιριού που ήταν μια τρύπα στο νερό, που ήταν ουσιαστικά δεν ήταν καν αντεπίθεση, ήταν ένα τέχνασμα επικοινωνιακό τύπου μυτσοτάκικο, τικτόκικο. Αυτά μετά που τον έχετε δει, τι γελιότητε που κάνει που είναι πάνω στο πατίνι, είδε σαν δεν τρέπεται. Ένα τέτοιο επικοινωνιακό τέχνασμα ήταν τη Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι, είναι ένας, ένας γελοτοπίος, ένας κλόουν. Δεν είναι αυτό που βλέπετε. Τον έχουν κάνει έτσι εταιρείε επικοινωνία τη Ουάσιγκτον που έχουν αναλάβει την πολιτική του εικόνα, όπω ο άλλο κλόουν εδώ επίση δεν θα είχε την εικόνα που βλέπετε. Άρα ήταν ένα επικοινωνικό τέχνασμα αυτή η πολυτεχνιζόμενη επίθεση, αντε, μάλλον αντεπίθεση, η οποία προφανώ θα τρύπα στο νερό. Και ε, έχουμε κάποιε, για παράδειγμα, καινούργιε εξελίξει, οι τελευταίε μάλλον εξελίξει, οι οποίε βλέπω εδώ στην πόλη Θεοδοσία, στην Κρυμαία δηλαδή την οποία την έχει καταλάβει η Ρωσία από το 2014 και μάλιστα κανείς από τη Δύση δεν διαμαρτυρώταν τότε τώρα ξαφνικά ξύπνησαν μετά από 8 χρόνια να πούνε ότι άκακος έχετε την Κρυμαία, εντάξει η Ρωσία λοιπόν δέχτηκε ένα χτύπημα από μάλλον την αεροπορία των Ουκρανών έτσι λένε οι Ουκρανοί και υπήρξαν θύματα, υπήρξε Σοβαρή μιας ένα πλοίο του Ρωσικού Ναυτικού. και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, με τέτοιου είδου χτυπήματα, οι Ουκρανοί που κατά βάση τα πραγματοποιούν με, με α, μη επανδρομένα σκάφη, όχι αεροπλάνα, όχι drone, αεροπλάνα, σκάφη μη επανδρομένα στο νερό, δηλαδή κατευθυνόμενα δηλαδή, έχουν καταφέρει να τραβήξουν το ρωσικό ναυτικό μακριά από τα λιμάνια του, εκεί που υπήρχε ένα πλήρω αποκλεισμό. Των, ε, των Ουκρανικών λιμανιών, Μικολάιεφ, ε, Οδυσσό κλπ. Πλέον έχουν ξεκινήσει οι Ουκρανοί πάλι τις, ε, τα φορτία, τα μεγάλα φορτία από τα λιμάνια του, το οποίο είναι μια μεγάλη νίκη. Βέβαια, το να σπάσει τον αποκλεισμό δεν είναι νίκη. Είναι ένα, μια θετική εξέλιξη για σένα. Εδώ πρέπει να δουν νίκε οι Δυτικοί. Αφήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εξαγορασμένη. Οι Αμερικανοί, εμπάσχε περιπτώσει, νομοθέτε πρέπει να δουν νίκε για να συνεχίσουν να πληρώνουν. Απ' την άλλη, έχουν και υφίστανται και ξεκάθαρε ήττε οι Ουκρανοί, όπω για παράδειγμα είναι η κατάκτηση τη Μαρίνκα, μια πόλη στο νοτιοδυτικά του Ντονιέτσκ, από του Ρώσου, οι οποίοι οι Ρώσοι λένε ότι έχουν καταφέρει να καταλάβουν τη Μαρίνκα και ότι είναι μια μεγάλη νίκη για αυτούς αυτή η εξέλιξη. Όπω καταλαβαίνετε, υπάρχουν εξελίξει και από τι δύο πλευρέ. Ξεκάθαρε νίκε από του Ουκρανού δεν υπάρχουν και αυτό ακριβώ χρειάζονται. Οι Ουκρανοί είναι με την πλάτη στον τοίχο, διότι οι Ουκρανοί πρέπει να πείσουν. Οι Ρώσοι έχουν τα ίδια ε, ε, μέσα, του ίδιου πόρου για να διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο. Οι Ουκρανοί πρέπει να πείσουν με επιτυχία στη και αυτό, όπω φαίνεται, δεν θα γίνει. Στην, ε, και μάλιστα, ναι, υπάρχουν τι τελευταίε εβδομάδε έχουν σημειώσει κάποιες, έχουν προωθηθεί οι Ρώσοι στο ελληνικό Μέτωπο. Και φαίνεται ότι οι Ουκρανοί μπαίνουν σε μια ταχύτητα άμυνα. Και αυτό είναι καταστροφικό, μπορεί να σημαίνει το τέλο του. Η Ρωσία, σύμφωνα με τον Πούτιν, είτε θα είναι μια κυρίαρχη χώρα, αυτάρκη, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου. Εξαιρετική δήλωση, ε? ακούστε εδώ. Η Ρωσία είτε θα είναι μια κυρίαρχη χώρα, μια αυτάρκης δύναμη, είτε θα σταματήσει να υπάρχει. Oh, αυτό δηλαδή για να το μεταφέρει στα ελληνικά δεδομένα, ούτε αυτάρκη είμαστε, ούτε κυριαρχείμαστε. σα-ίσα η πολιτική μα είναι ε, ξαγορασμένα σαρκία. Η πολιτική μα είναι καρπαζό εισπράκτη, ο Τζανετάκο των Δυτικών είναι ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο δεκάστο Έλληνα Φαντάζομαι αυτή τη δήλωση. Το χειρότερο για του Ουκρανού, μάλλον ενδεικτικό αυτή τη ενισχυμένη θεώρηση. Τη πραγματικότητα από τη Ρωσία είναι η δηλώση του Πούτιν. Έχει ξαναγυρίσει, μιλάει για αποναζιστικοποίηση και αλλαγή καθεστώτο στο Κίεβο. Το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό φίλο. Και φίλοι σημαίνει ότι ο πόλεμο όχι απλά θα συνεχιστεί, όπω τα βλέπουν εδώ οι Ρώσοι, μιλάει και για αποστρατικοποίηση τη Ουκρανία. Όπω λοιπόν τα βλέπουν οι Ρώσοι, θέλουν να διώξουν τον Ζελέν και οι υπόλοιποι θα να... Να θέλουν να τον εξουδετερώσουν και να βάλουν μια μαριονέτα στο Κίεβο. Αυτό. Ε, ή να την κάνουν όλη την Ουκρανία αποσταρατικοποιημένη για να είναι μια νεκρή ζώνη μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Αυτό λοιπόν επανέρχεται στην ατζέντα που δείχνει ξεκάθαρα εδώ ότι οι Ρώσοι θεωρούν πως μπορούν να επανέλθουν στο αρχικό του σχεδιασμό. Όταν λέει αποναζιστικοποίηση, ναζί εννοεί τα, τις, ε, αυτές τις φάτσες που έχουν διορίσει οι σάπια γλωσσάξου, άλλες κάτω, συγγνώμη, άλλες φάτσες από την ε, Ουάσιγκτον έχουν διορίσει αυτές τις αθηγηνές φάτες, του κροκόδιλους του Κρεμλίνου. Αυτοί λοιπόν οι ε, άνθρωποι πρέπει να φύγουν από τη μέση. Γι' αυτό, σε αυτό αναφέρεται ο Πούτιν λέγοντας, ε, κάνοντας λόγο για αποναζιστικοποίηση Αυτές οι φάτες εννοεί το Ζελέσι και τους λοιπούς εκεί ε, υποστηρικτές του. Και όπως είπαμε, η αποστρατικοποίηση και αυτή σημαίνει ένα... Η Ουκρανία δεν θα είναι κυρίαρχο κράτος. Τώρα το τι κερδίζουν αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για τεράστια ήττα προφανώ. Ο Ζελέσκι θα είναι ίσω ο χειρότερο πολιτικό του της ανθρωπότητα μετά τον Νέβιλ Τσάμπερλεν ή μπορεί και πάνω από αυτόν. Ο Νέβιλ Τσάμπερλεν είναι αυτό ο οποίο εξευμένησε τον Χίτερ και τον, έκανε, τον κατέστησε ικανό να κυριεύσει την Ευρώπη. Ο Άγγλο πρωθυπουργό, αναφέρουμε αναλυτικά στο βιβλίο μου, των Λύκων για αυτή την προσωπικότητα του Τσάμπερλεν, ίσω ο Ζελένσκι να είναι ακόμα χειρότερο. Είχαμε πριν από αυτέ τι δηλώσει του Πούτιν που επαναφέρει ουσιαστικά την αποσυναζιστικοποίηση, αποστρατικοποίηση, αλλαγή καθεστώτο, είχαμε στι 19 Δεκεμβρίου τη, τη δηλώσει του, του Ζελένσκι στην εντεύξη, όπου προσπάθησε να απαντήσει για ποιο λόγο ε, έχει αντιπάλου και στην Αμερική, Ρεπουμπλικάνου δηλαδή στην Ουάσιγκτον. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι για παράδειγμα οι Ούγγροι, και προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα δεν μπόρεσε να εξηγήσει ε, τι πρέπει να γίνει και πως θα ε, ε, καταφέρει να αλλάξει για, γιατί πήγε στην Αμερική για να κάνει ακριβώς αυτό να κάνει μασάζους ρεμπουλικάνους ούτε καν τον είδαν εδώ τον, τον Τάιζαν κιόλα. Οι Μιτσοτακέοι με τα δικά μα λεφτά, Αρθρασίμια, με τα δικά μα λεφτά. Να σα γυρίσουμε ανάποδα, θα βρούμε μόνο ξένα νομίσματα στι τσέπε, όλη η σάπια οικογένειά σα. Όλοι οι Νουδού είναι μια μαύρη τρύπα, ένα πλυντήριο εγκληματικών. Να μην πω τι συμφερόντων είναι οι και πήρατε τα λεφτά από τον ελληνικό λαό να τα είστε το ζελέσκι. Δεν δε φτάνει που τρώει ο Μιτσοτάκουλα, τρώνε και οι τα υπόλοιπα συχάματα που φέρνει. Ούτε να τον δουν δεν θέλανε. Ρεπουμπλικάνιοι βουλευτέ του Ζελένσκι. Του παρακαλούσε στη γωνία να πιούν ένα, ένα τσιγάρο να κάνουν μαζί και λέγανε: δεν έχω χρόνο, κτλ. Να σα πω δύο κουβέντε, δεν έχω χρόνο, και, και φύγει από εδώ, και έφευγαν. Δεν κατάφερε λοιπόν να κερδίσει ε, αυτά τα οποία. εδώ είναι οι εύκολε στη χώρα μα. Ο... Σύμφωνα λοιπόν με την Bild, η γερμανική εφημερίδα, και αυτή αξίζει ε, να αναφερθούμε σε αυτό το δημοσίευμα, να μα δώσει και αυτό μια εικόνα. Υπάρχουν ρωσικά σχέδια τα οποία, μέσα, μέσα των οποίων οι Ρώσοι σκοπεύουν να αντεπιτεθούν και να καταπιούν όλες τις περιοχές του Λουχάνς και του Ντονιέτσκ και μάλιστα να καταλάβουν μεγάλο μέρος του Χαρκόβου της περιφέρειας του Χαρκόβου και της πόλης του Χαρκόβου τα την είχαν χάσει οι Ρώσοι το, ε, μέσα στο 2024, μέχρι το τέλος του 2024 αυτά είναι τα σχέδιά τους Όπω καταλαβαίνετε αυτά τα οποία κέρδισαν οι Ουκρανοί με την αντεπίθεση την επιτυχημένη που κάνανε στη Χερσόνα και στο, κυρίως στο Χάρκοβο θα τα χάσουν αν γίνει πράξη αυτό το σχέδιο των Ρώσων αλλά αυτό είναι το, το σχέδιο και υπάρχει επίσης και δεύτερο στάδιο ρωσικό σύμφωνα με γερμανικές πηγές ξαναλέω ε, το οποίο λέει ότι οι Ρώσοι θα επιχειρήσουν να καταλάβουν μεγάλο μέρο όχι μόνο τη Απορίζια που τη θεωρούν δική του, αλλά και του Δνιπροπετρόφσκ, τη περιοχή τη περιφέρεια του Δνιπροπετρόφσκ, και πάλι να ε, καταλάβουν ξανά πλήρως την πόλη του Χαρκόβου μέχρι το τέλος του 2025-2026. Άρα, η, η μάλλον, η, το, μέχρι το 2024 είναι η επαρχία του Χαρκόβου, μεγάλο μέρος της, και μέχρι το τέλος του 2025-2026 είναι ολόκληρο το Χαρκόβο. Αυτό είναι το σκεπτικό του ε, το, το, το Ρώσων μέχρι δηλαδή το 2026. Ε, υπάρχουν... Ε, ε, νομίζω αυτή τη στιγμή μεγαλύτερες διαμάχες, διεξα, οι μεγαλύτερε διαμάχε, πιο διεξάγονται στη Χερσόνα όπου σύμφωνα με αμερικανική αυτή φορά πηγή, με την New York Times, οι Ουκρανοί οι πεζοναύτες που προσπαθούν να ε, αποκτήσουν πάτημα στη Χερσόνα και λοιπά, αποκαλούν τις αποστολές που τους δίνει, τους δίνει, αυτή τη στιγμή το Κίεβο στη Χερσόνα, που υποτίθεται αποσύρθηκαν οι Ρώσοι, έχουν πάρει το μισό, η μισή πόλη η Ουκρανία, αλλά η πόλη είναι πολύ φάντασμα, κανείς δεν μείνει εκεί. λοιπόν, οι Ουκρανοί οι πεζοναύτες είπανε στους Αμερικανούς δημοσιογράφους ότι οι αποστολέ του Κιέβου μας δίνει για τη Χερσόνα, Μα δίνουν η να είναι αποστολέ αυτοκτονία. Δεν μπορούμε. Μα θέλουν στο, θάνατό μα. Και ότι ουσιαστικά με βαρύτατο φόρο αίματο, με βαρύτατο, κόστος κόστο, αίματο, συνεχίζουμε να επιχειρούμε στη Χερσόνα. Ακόμα λοιπόν και αν καταφέρει η Ουκρανία να πάρει τα 138 δισεκατομμύρια δολάρια σύνολο, τα οποία είπαμε με χίλια ζώρια θα πάρει και είναι αμφιβόλο κατά πόσο θα μπορεί να συνεχίσει να ζητάει μετά από αυτήν τη διαδικασία, έχουν τεράστιο πρόβλημα σε οπλικά σε εξοπλισμού οι Ουκρανοί και έχουν τεράστιο πρόβλημα σε, ε, ε, σε ανθρώπου. Αυτό το, το μόνο το οποίο μπορεί να το ε, αντικαταστήσουν. Σκοτώνουν του νέου του. Δεν, δεν έχω λόγια πραγματικά για να το παίζει ντίβα ο Ζελένσκι ή για να το παίζει ντίβα και ο Μητσοτάκουλα και να φωτογραφίζονται και να κουμπούν τα μαγουλά του και να βγάζουν selfie στο TikTok. Ε, σκοτώνονται άνθρωποι. Α, αυτά, τα συχαμένα κόμματα όπω είναι η Νιδού, τα οποία για μένα σαν κόμμα θα έπρεπε να βρεθούν το του ποινικού δικαστηρίου κόμματα σαν την ΟΔΟΥ και προδοτικά και απάνθρωπα. Λοιπόν, για να καταφέρει να κλείσει αυτές τις τρύπες ο Ζελένσκι, ο οποίος ξέρω, θυσιάζει κόσμο όπως θυσιάζει ο Μητσοτάκης στα τέμπη, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, είπε στους, στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, μάλλον οι αρχοί των ενόπλων δυνάμεων του είπαν, ότι θα χρειαστεί να μειώσουμε το, την, την ηλικία των στρατεύσιμων από τα 27 έτη στα 25-25 άριδες πλέον θα μπαίνουν στο στράτευμα για να βάλουν έτσι μισό εκατομμύριο 500.000 ανθρώπους μέχρι το τον επόμενο, μέσα επόμενο χρόνο να τους βάλουν στη, 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 μάχη. Τι, τι, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά δεν, δεν, ξέρω τι να πω, διότι όπως καταλαβαίνετε έχουν χάσει πάρα πολύ, είναι μια παραδοχή απώλειας ε, δυναμικού αυτή, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, όταν ξεκίνησαν οι ουκρανικές δυνάμεις στην αρχή του πολέμου είχαν ένα εκατομμύριο στρατό. Για να χρειάζονται τώρα 500.000, που καταλαβαίνετε, οι Ρώσοι λένε ότι έχουν σκοτωθεί 400.000 Ουκρανοί στα ατεία του μέχρι στιγμής Δεν ξέρω. Ε, Όπω όλα δείχνουν, μάλλον αυτό σε έναν βαθμό ε, συνδυάζεται και με τα παραπάνω λεφτά και όπλα. Δηλαδή, ο Ζελένσκι τι λέει εδώ πέρα, ότι αφενό έχουμε χάσει, έχουμε θυσιάσει στου θεού που πιστεύουν οι πολιτικοί, ξέρετε. Τα, τους ανθρώπους μας, τα νέα μας παιδιά και το αίμα δεν ξέρω ποιος το πίνει αλλά επειδή θα φέρουμε και άλλους ανθρώπους 500.000 ανθρώπους θα χρειαστούμε να τους δώσουμε όπλα ε, να τους εξοπλίσουμε και είναι και αυτή η δική μας αν, θες, αν θέλετε στη Δύση απευθύνεται ε, πράξη ότι εμείς δίνουμε φόρο αίματος εσείς δίνετε λεφτά, καλό δεν είναι το, η συμφωνία το deal, εσείς πληρώνετε εμείς σκοτωνόμαστε, καλό δεν είναι Άρα ουσιαστικά θέλει να δείξει ότι και θα κάνει κάτι γι' αυτό, ότι μαζεύουμε δηλαδή, ένα στρατό 500.000 500. ανθρώπων, αλλά και ζητάμε να του εξοπλίσετε. Προφανώ χρειαζόμαστε όπλα για αυτό το στρατό. Άρα κοιτάξτε, εμεί δίνουμε τα κορμιά. Εμεί δίνουμε τα κορμιά μα, τα παιδιά μα, εσεί δώστε τα όπλα. Όποια χώρα λέει δίνει όπλα, καταλαβαίνετε τι είναι. Και δυστυχώ έχει αμαυρωθεί. Έχει αμαυρώσει την πατρίδα μα. Αυτοί οι μάστροι, αυτοί οι δαιμονοσατανολάτρε τη Νουδού έχουν αμαυρώσει την πατρίδα μα. Αυτά τα, τα δαιμόνια, τα οποία είναι. Τι, τι να πω ρε παιδιά. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Και αυτοί λούζονται στο αίμα κάθε βράδυ. Τι είναι, κανίβαλοι είναι. Κανύβαλοι είναι. Δηλαδή, ο άλλο λέει, Θα πάρω του 500 ανθρώπου για να του στείλω στον τάφο του. Και συνεχίζει και λέει ο Μτσοτάκουλα, ο εγκληματία πολέμου, με, το, με τα μάτια του θανάτου, τα γουρλώνει και λέει, Θα στείλω κι άλλα όπλα. Πώς κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτοί ρε παιδιά. Σε διεθνές επίπεδο πώς κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο... Η Ρωσία από την αντίθετη πλευρά λέει ότι έχει 617.000 στρατιώτες στο μέτωπο. Ουσιαστικά έχουν 200.000 παραπάνω από ό,τι έχουν οι Ουκρανοί. Uh, όχι, συγγνώμη, έχουν 200.000 παραπάνω από ό,τι πίστευαν οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανικέ πιέσει πληροφοριών λέγανε ότι οι Ρώσοι έχουν 417.000 στρατιώτε στο μέτωπο. Οι Ρώσοι τελικά έχουν 617.000 στο μέτωπο. Οι Ρώσοι και προφανώ δεν έχουν πρόβλημα με, τις, με, τη, με τα όπλα του. Οι Ουκρανοί έχουν πρόβλημα με τα όπλα του. Ο στρατηγό ο Αλεξάνδρ των Ουκρανών, ο οποίο βρίσκεται στο μέτωπο και υποτίθεται διεξάγει το πολυδιαφημιζόμενο σχέδιο αντεπιθέσεω στη Ζαπορίζια, είπε στο Reuters, ότι έχουμε αναγκαστεί να μειώσουμε τι επιχειρήσει μα διότι δεν έχουμε όπλα. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την γραμμή του μετόπου. Έχει έρθει η ώρα, λέει, να γυρίσουμε πίσω στην άμυνα. Και στην Ανατολική και στην Νότια Ουκρανία, σε παραπάνω από χίλια χιλιόμετρα, έχουμε αναγκαστεί να γυρίσουμε στην άμυνα. Τώρα, αυτό, όπω καταλαβαίνετε, η άμυνα που θέλουν οι Ουκρανοί, δεν ξέρω μπορούν να καταφέρουν να μην, να μην χάσουν καμία περιοχή, αλλά δεν μπορούν να πουλήσουν αυτόν τον πόλεμο στην Ευρώπη και στην Αμερική, κυρίω στην Αμερική, δεν μπορούν να τον, συνεχίσουν να τον πουλάνε με άμυνα και χωρί να έχουν την παραμικρή νίκη, ε, Προσπαθούν προφανώ ιδίω λόγω τώρα του ε, κειμώνα να κρατήσουν την κατάσταση ω έχει, να κρατήσουν τα λιμάνια ω ανοιχτά στον εύξηνο πόντο. Αυτό είναι το, ε, το μεγάλο του ε, σκεπτικό. Αλλά όπω φαίνεται στι αρχέ του νέου έτου, αν δεν υπάρξει οικονομική βοήθεια, θα χάσουν ε, ε, τα τα όπλα του. Και τα λεφτά τα οποία θα πάρουν, εδώ πρέπει να δούμε πώ θα τα χρησιμοποιήσει ο Ζελένσκι. Δηλαδή, θα τα χρησιμοποιήσει το να συνεχίσει να πληρώνει τα κοράκια του, όπω εξαγοράζει εδώ τα μέσα, α πούμε, ο Μητσοτάκη, ή θα τα κάνει όπλα. Γιατί δεν πάει και τα δύο. Εσάι. Κάπου θα τελειώσει αυτό. Ο άλλο ε, υποστράτηγο, ο Ιχώρ Ρωμανέγκο, ο οποίο μάλιστα ήταν και πρώην. Ε, ε πρώην υπαρχηγός των, του Γενικού Επιτελείου της, των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Είπε ότι δεν θα έχουμε τι απαραίτητε προμήθειε που χρειαζόμαστε για τις επιχειρήσεις του επόμενου έτους. Αυτό λένε οι Ουκρανοί στρατηγοί. Και απ' την άλλη, προφανώ οι Ρώσοι ετοιμάζονται να εξαπολύσουν μια νέα επίθεση, όπως σας είπα, και όχι μόνο στρατιωτική, αλλά στις υποδομές της Ουκρανίας, ακριβώς με αυτή που είχαν διεξάγει και πέσει τυχερό καιρό, θα θυμάστε, δηλαδή στο δίκτυο ηλεκτροδότη, στο δίκτυο νερού, στο δίκτυο ηλεκτρισμού για να μην μπορούν να, εστα... να μην ζεστεί οι Ουκρανοί έτσι ώστε να οδηγηθούν αν θέλετε σε... να οδηγήσουν την χώρα τους σε α, συνθηκολόγηση α, ένα ενδιαφέρον κομμάτι εδώ το οποίο θα ήθελα να το να το δούμε είναι το ζήτημα της... των εκλογών στην Ουκρανία η οποία όπως φαίνεται ενώ είχαμε πει ότι να γίνουν εκλογές ο Ζελένσκι και τα λοιπά σε αυτό μέσα στο 24 δεν θα έχουμε εκλογέ όπω φάνηκε. Όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν βουλευτέ στη Βερκόβνα Ράντα, η Βερκόβνα Ράντα είναι η Βουλή των Ουκρανών, η Κάτω Βουλή, συμφώνησαν να μην διεξαχθούν ούτε προεδρικέ ούτε ε, βουλευτικέ εκλογέ μέχρι να τελειώσει ο πόλεμο. Να mm. μου πει. Εντάξει, Σταύρο, αφού συμφώνησαν όλα τα κόμματα, πάνε να ότι υπάρχει ένα σκεπτικό εδώ ότι η εθνική ομοψυχία δεν είναι έτσι. Όλα τα κόμματα είτε εξαγοράστηκαν είτε απειλήθηκαν από τους Αγγλωσάξιους για να το δεχτούν αυτό, διότι έχει πέσει κατά πολύ η δημοτικότητα, να ξέρετε, του Ζελένσκι, ο οποίο τα ξεκίνησε, μάλλον όχι τα ξεκίνησε, το Δεκέμβριο του 2022 είχε φτάσει στο 84% η δημοτικότητά του, η λαοφιλία του. Και έχει φτάσει σήμερα στο 62%. Ακριβώς λόγω των σκανδάλων και τη αποτυχία τη λεγόμενη αντεπίθεση. Αλλά κυρίω λόγω των σκανδάλων και ότι, επειδή έχει αρχίσει να βλέπει και ο Ουκρανικό λαό, τελειώσαν τα ψέματα. Αυτό που λέγαμε όλοι, ότι είναι ε, μια, ένα άνδρο φιδιών, εχίδνων και διαφθορά το Κίεβο. Γι' αυτό λοιπόν από το 84 έχει πάει στο 62 και πέφτει ο Ζελένσκι. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι δεν θα το στήριζαν οι αντιπαλοί αν δεν ήταν είτε στο τσεπάκι των Αγγλοσαξώνων, είτε στο είτε στο φόβο μάλλον των, εξαγουρα... των ε, ε, Αγγλοσαξώνων. Uh, νομίζω ότι φαίνεται πως έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη περίοδο. Η Ουκρανία δύσκολα θα συνεχίσει να αντιστέκεται με το ίδιο, με το ίδιο βαθμό αν δεν λάβει τα λεφτά αυτά. Και αν, δεν, και, αν και, αν, λάβει τα λεφτά αυτά δεν θα μπορέσει να ζητήσει άλλα. Όπως όλα δείχνουν και κρατιέμαι από τις... κλιμακούμενε ε, κλιμακούμενες δηλώσεις του Πούτιν για να το πω αυτό, βλέποντας ότι ξαναγυρίζει σε μια ρητορική που δεν θα την έκανε εάν δεν πίστευε ότι μπορεί να την υποστηρίξει, διότι την ανακάλεσε. Ξεκίνησε μιλώντα για αποστρατικοποίηση τη Ρωσία και έκανε αναδίπλωση μετά, λέγοντα εντάξει, θα συμβαστούμε με μια ειρήνη με το status quo όπω έχει κτλ. Επομένω, μετά την αναδίπλωση, την κολοτούμπα, τώρα γυρνάει πάλι και λέει: Θέλουμε αυτά που θέλαμε στην αρχή τη εισβολή. Που σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για τον Ζελένσκι. Δεν ξέρω αν θα χάσει το κεφάλι του. Πολύ πιθανό ότι θέλει να τη χάσει όμω. Πολύ πιθανό λοιπόν να έγινε όλο αυτό. Για να αποδυναμωθεί η Ρωσία και τελικά λειτουργήσε και εναντίον, εναντίον των πολιτών, αρχικά τη Ευρώπη, που πληρώσαμε το τίμημα των κυρώσεων. Εμεί το πληρώσαμε, όχι οι Ρώσοι. Και επειδή υπάρχει και ένα ζήτημα γοήτρου, καθώ ο ίδιο αυτό το, το, το τρουκόπλασμα, ο Στόλτεμπεργκ του ΝΑΤΟ, αυτή η βλακόφατσα, ε, ο χρήσιμο ηλίθιο του ΝΑΤΟ, ε, συνεχίζει και λέει ότι αν ιτηθεί η Ουκρανία θα ιτηθεί το ΝΑΤΟ είναι και ένα θέμα γοήτερο Δηλαδή, τελικά τι έγινε. Έχασε τον ΝΑΤΟ από τη Ρωσία. Θα χάσει τον ΝΑΤΟ από τη Ρωσία. Τελικά προ τα εκεί πάει με ευθύνε αυτών των κορακιών. Οι, οι άλλοι, η πολιτική χρήσιμη λύθη στην Ευρώπη. Τα κομμάτια και στι χώρε όπω και η Ελλάδα με τι φούστε. Οι επικεφαλεί των εμπλοδυνάμεων. Τελικά ξεφτυλίστηκαν όλοι που τόλμησαν και δώσανε. Όποιο υπέγραψε ή ήξερε ότι φύγανε έστω και μια σφαίρα από τα νησιά και δεν του ξεφτύλισαν να παρατηθεί. Μαντέψτε τι είναι. Η αλήξη στο ναυτικό. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Ουκρανία. Αυτή λοιπόν είναι η ε, κατάσταση όσο έχει. Δυσκολεύεται να πάρει τα χρήματα, ακόμα και αν τα πάρει ε, θα χρειαστεί να ε, επιλέξει μεταξύ του καθεστώτος και της διαφθοράς ή των εξοπλισμών του. Σε κάθε περίπτωση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει επόμενα πακέτα, ιδίως από την Αμερική, που σημαίνει ότι έχει, αρχίσει, έχει ανοίξει ουσιαστικά ε, έχει ξεκινήσει αρχή του τέλου για αυτό τον πόλεμο, το οποίο θα είναι θετικό σε κάθε περίπτωση. Τώρα το τι με για την Ουκρανία είναι μια άλλη υπόθεση για μια άλλη ε, εκπομπή. Σε κάθε περίπτωση φίλε και φίλοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλο του βίντεο. Ε, κάντε, ε, πατήστε το μου αρέσει, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν το έχετε κάνει ήδη και όπω πάντα κοινοποιήστε το βίντεο σε όλου και φίλου. Για να ακούσουμε και τι δικέ απόψει. Κάποιοι μπορεί να φέρουν κάποια άλλα δεδομένα και στοιχεία κάτω στα σχόλια, για το τι με λίγενέστε, τι μπορεί να γίνει, τι ακούτε, τι πιστεύετε, τι εκτιμάτε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. έχουν βρει τώρα οι Ευρωπαίοι, επειδή τους είπε ο Όρμπαν όχι, στα, στην, στην, αρχική προσπάθεια να δώσουν 50 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν βρει ένα νέο πακέτο, μια νέα φόρμουλα, βασικά μια, μια, σκευωρία είναι, μια πλεκτάνη είναι, για να δώσουν 20 δισεκατομμύρια ευρώ, συν τα 50 που τα δουλεύουν, τα έχει παγώσει ο, ο Βίκτορ Όρμπαν, Προσπαθούν λοιπόν να δώσουν άλλα 20, να πάμε στα 70 σύνολο, αλλά τα 20 να προσπεράσουν το βέτο του Ορμπάν, τη Ουγγαρία. Πώ θα το κάνουν αυτό, θα δανειστεί η Ευρώπη. Πώ θα δανειστεί η Ευρώπη, θα χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά τι υψηλέ δανειοδηληπτικέ δυνατότητε χωρών όπω η Γερμανία, η Ολλανδία κτλ. Δηλαδή, χώρε που είναι επιφανεί, εύρωστε οικονομικά μάλλον, θα πάρουν δάνεια από την αγορά, Ξέρετε τώρα, η Ευρώπη. Εμεί όλοι θα δανειστούμε από την αγορά, αλλά με το credit, με τη δανειοληπτική ικανότητα των πλούσιων χωρών. Άρα, ουσιαστικά, αυτέ θα τα πάρουν τα δάνεια και αυτέ θα έχουν εκτεθεί για να τα δώσουν στου Ουκρανού για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το βέτο το οποίο υποτίθεται είναι το ιερό βέτο στο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα των 27 χωρών. Ότι και οι 27 πρέπει να συμφωνούμε, ιδάλω δεν μπορεί να υπάρξει εξωτερική πολιτική. Κάνουν ένα πραξικόπημα αυτή τη στιγμή και το κάνουν οι Ναζί, είτε είναι η Φοντερνάτσι που διοικεί, είτε είναι ο Σόλτ που θα βάλει τη χώρα του μπροστά σαν εχέγγυο για να παραθυλιστεί αυτό το δάνειο, είτε είναι Ναζί τύπου Μητσοτάκη, Σιριζέη, ποιο στηρίζει κτλ. αυτό τον πόλεμο, οι οποίοι νομιμοποιούν στην υπόλοιπη Ευρώπη αφή τη σκευωρή, αυτή τη σκευωρία, αυτή την πλεκτάνη. Αυτά για να ξέρετε Πω πραγματικά έχουμε μεταμορφωθεί σε μια νεοναζιστική ήπειρο, και δεν είναι τυχαίο που βιώνουμε αντίστοιχε ναζιστικέ πρακτικέ και στην ε, χώρα μα επίπεδο πολιτική ηγεσία. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τι ειδοποιήσει για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σα ευχαριστούμε θερμό για την υποστήριξη.